έτοιμο του Δημάρχου να θέλει να απαντήσει σε όλα αυτά τα πολλά ζητήματα τα οποία τέθηκαν στη διάρκεια του πρώτου γύρου τη συζήτησή μα. Κύριε Καλαφάτη, να επανέλθουμε στα οικονομικά. Οι πηγέ χρηματοδότηση των Δήμων λέγαμε ότι είναι πολύ συγκεκριμένε και δυστυχώ έχουν στερέψει. Θέλω να μου πείτε συγκεκριμένα πώ εσεί θα πορευτείτε σε αυτό το δυσμενέ περιβάλλον για το Δήμο Θεσσαλονίκη και την τοπική αυτοδιοίκηση. Και συμπληρωματικό ερώτημα, γιατί πολύ φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να αναλύσουμε τα επιμέρου ζητήματα σε αυτήν εδώ τη συζήτηση. Τουλάχιστον αν νιώθετε ω βάρο στι πλάτε σα τι αποφάσει τη κυβέρνηση που κι εσεί υπηρετήσατε με τι περικοπέ πόρων στου ΣΟΤΑ, μια πολιτική που όχι μόνο δεν μετέφερε πόρους στην αυτοδιοίκηση μαζί με τις αρμοδιότητες, αλλά οδήγησε και σε μια κατάσταση ακροτηριασμού της. Ωραία. Καταρχάς, να επισημάνω κάτι το οποίο είναι το προφανές. Εδώ είμαστε μαζεμένοι για να μιλήσουμε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δεύτερον, δεν ξεκινάμε από την ίδια αφετηρία, γιατί ο κύριος Δήμαρχος έχει πίσω του 3,5 χρόνια ήδη θητείας. Συνεπώς, είμαστε οι 9 που διεκδικούμε, χωρίς να έχουμε κανένα βάρος, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, πίσω μας, αν θα πρέπει κάποιος να απολογηθεί για το τι έκανε και το τι δεν έκανε, εφόσον μιλάμε για αυτοδιοικητικές εκλογές, θα πρέπει να είναι ο κύριος Δήμαρχος. Συνεπώς, το βάρος πέφτει κυρίως στον κύριο Δήμαρχο να αιτιολογήσει γιατί έχει τόσο χαμηλά ποσοστά απορροφητικότητας στο ΕΣΠΑ. Πέφτει στον κύριο Δήμαρχο γιατί δεν έχει κάνει 3,5 χρόνια μία επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, που είχαμε και αξιωματούχο Έλληνα πριν από λίγο καιρό, για να μπορέσει να αξιοποιήσει τα χαμηλά επιτόκια του δανεισμού για μεγάλες αστικές αναπλάσεις που μπορεί να πάρει μεγάλος Δήμος, όπως έχουν κάνει Δήμοι. Ωστόσο, ιδιαίτερα στην θα Κρήτη. Συμφωνήσετε σε αυτό. Να ολοκληρώσω λιγάκι, γιατί βλέπω, επειδή αφήνατε τον κύριο Δήμαρχο να μιλάει. Αφήστε με λιγάκι να ολοκληρώσω και μετά θέλετε. Δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αφήστε με και εμένα λιγάκι. Δεν υπάρχει θέμα. Αφήστε με λιγάκι να ολοκληρώσω. Άρα, λοιπόν, το ζήτημα της χρηματοδότησης, το θέμα του ΣΔΙΤ δεν είναι μια καινούργια εφαρμογή. Από το 2005 ουσιαστικά, από αυτές τις επάρατες, όπως λένε, κυβερνήσεις ουσιαστικά που κάποιοι κατηγορούν, μπήκε αυτό το χρηματοδοτικό εργαλείο που έδωσε λύσεις σε πολλές περιπτώσεις και φυσικά θα έπρεπε να μπει σε εφαρμογή. Απλώς τώρα δεν ξεκινάει ο κ. Δήμαρχος, δεν ξεκινάει από την διαφυτηρία με τον κ. Μπουτάρη. Ο κ. Μπουτάρης έπρεπε να έχει κάνει πολλά περισσότερα τα προηγούμενα 3,5 χρόνια. Δεν έχετε δοκιμαστεί, αυτό ήθελα να σας πω. Ακριβώς, εγώ δεν έχω δοκιμαστεί εδώ πέρα. Έχω δοκιμαστεί και αξιολογήστε τον κύριο Καλαφάτη στο δικό μου έργο, πόσο ήμουν αποτελεσματικός, άμα έκανα καλό στους πολίτες σε σχέση με τις θέσεις ευθύνες που είχα αναλάβει. Άρα, ένα το ζητούμενο είναι αυτό. Σε σχέση